Με γοργούς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες των τουριστικών καταστημάτων στην παραλία της Χερσονήσου. Με τις εργασίες να παίρνουν φωτιά, οι καταστηματάρχες ετοιμάζουν κατάλληλα τα μαγαζιά τους για να υποδεχτούν τους τουρίστες που ήδη έχουν κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή τους στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι και το κενό ενδιάμεσα το καθολικό Πάσχα και το Ορθόδοξο Πάσχα δεν θα έχουμε αυτό που λέμε κοιλιά και θα υπάρχει κόσμος που θα υπάρχει στην περιοχή μας για να επισκεφτεί και εμάς τα καταστήματά μας. Νωρίς είναι ακόμα, πολύ νωρίς είναι, όλοι φτιάχνουν ακόμα, προς το τέλος του Απρίλη λογικά θα βλέψουμε. Με τα πρώτα ξενοδοχεία να έχουν ανοίξει για το Πάσχα των Καθολικών, η φετινή σεζόν ξεκινά ελπίζοντας να είναι το ίδιο καλή με την περσινή. Από τέλη Απριλίου θα γίνει ουσιαστικά η ροή των καθημερινών μαζικών αφήξεων, δηλώνουν, αφού η απόκληση μεταξύ Πάσχα Καθολικών και Ορθόδοξων είναι σχεδόν ένας μήνας. Ευελπιστούμε ότι θα είναι καλή σεζόν. Σύμφωνα με τα προγνωστικά τα μέχρι τώρα, η σεζόν προμηνύεται να είναι καλή. Τώρα, επειδή έχουμε δει πάρα πολλές φορές πράγματα και αλλάζουν την τελευταία στιγμή, αστάθμητοι παράγοντες, δεν μένει παρά να το δούμε. Πιστεύω ότι επειδή το Πάσχα των Καθολικών ήταν πολύ νωρίς, το δικό μας πολύ αργά, όλος ο Απρίλιος θα είναι ήρεμος μήνας. Όσον αφορά τον κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων, η έναρξη της σεζόν είναι φιδωλή, κάτι που φαίνεται να ανατρέπεται τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αφού πρόκειται για τους πολλά υποσχόμενους μήνες τουρισμού. Φαίνεται ο Απρίλης ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή οι κρατήσεις είναι ελάχιστες θα έλεγα και με πάρα πολύ χαμηλές τιμές, όμως από το Μάη δείχνει ότι έχει ανωδικές τάσεις και με πάρα πολύ καλές ποιότητες. Και ο οικοτουρισμός δεν πάβει από εδώ από τη Χερσόνησο. Έχει μεγάλη φήμη η Χερσόνησο και έρχεται κάθε χρόνο και νέος κόσμος αλλά και πάλι πελάτες. Έχω πελάτες που έρχονται 40 χρόνια. Άρχισαν σιγά σιγά και εμφανίζονται ελάχιστοι τουρίστες. Τις επόμενες μέρες ανοίγουν περισσότερα ξενοδοχεία. Και όσο περνάει ο καιρός, μαζεύονται σιγά σιγά. Με τις πρώτες πτήσεις να έχουν φτάσει στο νησί, περισσότεροι από 20.000 τουρίστες που έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους στην Κρήτη, γεγονός που προκαλεί υψηλές προσδοκίες για την εξέλιξη της σεζόν.